Κυρίες και κύριοι, η πρεμούρα του ΣΥΡΙΖΑ να φέρει στη Βουλή και το πρωτόκολλο εισδοχής της γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ εξηγείται από το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει αυτός ο ημεριαλιστικός οργανισμός, αφού πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μέχρι τις 13-14 Φλεβάρι, όταν συνέρχεται η Σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ. Μια διαδικασία που επιβεβαιώνει πλήρως τις θέσεις του ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή σχετικά με τη διευθέτηση του Σκοπιανού. Επιβεβαιώνεται δηλαδή ότι η συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ έγινε για να μαντρωθεί ο γειτονικός λαός μας στο ΝΑΤΟ, για να επιταχυνθεί η ευρωατλαντική ολοκλήρωση στα Δυτικά Βαλκάνια. Αποκαλύπτεται πόσο κούφια είναι τα διάφορα λόγια της κυβέρνησης, η οποία προσπαθώντας να εξοραίσει τη συμφωνία επαναλαμβάνει ότι πρόκειται απλά για την επίλυση ενός διμερού ζητήματος χωρίς έξωθεν παρεμβάσεις. Ότι η είσοδος της γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ δήθεν δεν είναι κάτι που αφορά την Ελλάδα, αλλά αποτελεί πάλι δήθεν αποκλειστική επιλογή της γειτονικής χώρας. Και τώρα, εκτός από το χρονοδιάγραμμα της εφαρμογής της συμφωνίας που καθορίζεται από την ατοϊκή ατζέντα, καθώς και το άρθρο 2 που προβλέπει ρητά την ένταξη σε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, έρχεται και το πρωτόκολλο εισδοχής στην Ελληνική Βουλή. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι η Συμφωνία των Πρεσπών μπαίνει σε εφαρμογή μόνο μετά την επικύρωση του πρωτοκόλλου από την Ελλάδα, δηλαδή με την έναρξη της διαδικασίας ένταξης της γείτονος στο ΝΑΤΟ. Επιβεβαιώνοντας απλά ότι η κυβέρνηση αποτελεί το καλύτερο βαποράκι των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή. Γι' αυτό, άλλωστε, δεν κρύβουν και τη χαρά τους οι αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εκπρόσωποι των ΗΠΑ, ο Αμερικάνος πρέσβης, που έσπευσαν πρώτοι να χαιρετήσουν την κύρωση της συμφωνίας από τη Βουλή, την ίδια στιγμή που στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ γελιοποιούνταν σε καθημερινή βάση μπροστά στον ελληνικό λαό, λέγοντας ότι πρόκειται μάλιστα για συμφωνία με αντιιμπεριαλιστικό περιεχόμενο. Η κυβέρνηση λοιπόν δεν μπορεί να κρύψει πια ότι η συμφωνία αποτελεί άλλο ένα κρίκο των υπεριαλιστικών διευθετήσεων στην περιοχή μας. Διευθετήσεις που ρίχνουν λάδι στη φωτιά των ανταγωνισμών μεταξύ ΗΠΑ-Ρωσίας, καθιστώντας τη χώρα μας μεγάλο μαγνήτη νέων κινδύνων στο πλαίσιο της κλιμάκωσης της αντιπαράθεσης. Οι εξελίξεις αυτές βάζουν σε πρώτο πλάνο τον ατοϊκό χαρακτήρα της συμφωνίας και ακυρώνουν την προσπάθεια της κυβέρνησης να το υποβαθμίσει. Όλοι πλέον καταλαβαίνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εντείνει την προσπάθειά του να ξεπλύνει την υπεριαλιστική συμμαχία. Μετά τις φιλοφρονήσεις του Πρωθυπουργού στον Τραμπ, καλεί το λαό να πει και ευχαριστώ που πρωτοστατεί στην ενίσχυση του ΝΑΤΟ, επαναφέροντας όλα τα σκουριασμένα επιχειρήματα περί δήθων ΝΑΤΟ παράγοντα ειρήνης, ασφάλειας, ειρήνης και φιλίας με τους γείτονες λαούς. Και μια και μιλάμε για τον Τραμπ, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι οι φίλοι σας οι Αμερικάνοι απειλούν ανοιχτά, για να μιλάμε καθαρά εδώ μέσα, προετοιμάζουν ανοιχτή στρατιωτική επέμβαση στη Βενεζουέλα μαζί με τις σύμμαχες κυβερνήσεις τους στη Λατινική Αμερική και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βέβαια δεν χρειάζεται να προσπαθήσουν πολύ οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους για να δικαιολογήσουν την ανοιχτή επέμβαση στα εσωτερικά μιας χώρας. Ξέρουμε πια πώς προετοιμάζονται οι επεμβάσεις. Ο λαός μας έχει αποκτήσει πλούσια πείρα. Γιατί θυμάται πολύ καλά και τα ψέματα που είπαν τότε για να κάνουν τους βομβαρδισμούς στη Γιουγκοσλαβία. Και τα επίσης ψέματα για το Αφγανιστάν, το Ιράκ, τη Λιβύη. Και τα απανωτά ψέματα για τη Συρία που ο λαός της ζει το δράμα του πολέμου, του ξεριζωμού, της προσφυγιάς. Ο λαός μας θυμάται όλα τα προσχήματα που αξιοποίησαν ένα προς ένα. Πότε τους έπιανε
ο πόνος για τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Πότε ανακάλυπταν όπλα μαζικής καταστροφής. Πότε σήκωναν τη σημαία της δίθεν καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Και μετά, αφού πρώτα είχαν ισοπεδωθεί χώρες, αφού πρώτα είχαν δολοφονηθεί, είχαν ξεριζωθεί λαοί, αφού είχαν ξαναχαραχτεί τα σύνορα με το αίμα αυτών των λαών, αποκαλύπτονταν ότι όλα αυτά ήταν αέρας κοπανιστός, ότι τίποτα από αυτά δεν ίσχυε. Και βέβαια δεν τους έπιανε ο πόνος για τους λαούς αυτών των χωρών, αλλά γιατί οι κυβερνήσεις κυρίως αυτών των λαών δεν ήταν απολύτως ευθυγραμμισμένες με τα οικονομικά και γεωπολιτικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η απόλυτη αλήθεια. Σας αρέσει ή δεν σας αρέσει αυτό? Η θέση αρχών του ΚΚΕ είναι ξεκάθαρη και διαχρονική. Μόνο ο λαός κάθε χώρας είναι αρμόδιος να επιλέξει ποιον πρόεδρο και ποια κυβέρνηση θα έχει. Και δεν έχει το δικαίωμα κανείς να παρεμβαίνει και να υποδεικνύει σε ένα λαό τι πρέπει να γίνει, πολύ περισσότερο να επεμβαίνει. Μπορεί κάποιος να διαφωνεί όσο θέλει με ένα καθεστώς, με την οικονομική, την κοινωνική, πολιτική, την εξωτερική του πολιτική μιας κυβέρνησης. Δεν μπορεί όμως να ανέχεται ξένες υπεριαλιστικές δυνάμεις να απειλούν με επέμβαση και να αναγνωρίζουν ανδρίκελα που οι ίδιες έχουν προωθήσει. Και εδώ, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, δίνεται πάλι ένα ρεσιτάλ υποκρισίας. Και απευθυνόμαστε σε εσάς, γιατί τους υπόλοιπους τους ξέρουμε και διαχρονικά έχουν τοποθετηθεί για αυτά τα ζητήματα. Όσο και αν ψάξει κανείς τις δηλώσεις των στελεχών σας, για παράδειγμα για τη Βενεζουέλα τώρα, δεν θα βρει ούτε μια φορά μια αναφορά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η οποία πρωτοστατεί σε αυτή την ιστορία, απειλώντας ακόμα και με στρατιωτική επέμβαση. Και η υποκρισία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη μετά τις δηλώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών σας, όπου στηρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση στην προσπάθειά της να επέμβει και αυτή στα εσωτερικά της Βενεζουέλας, μέσω ενός σχήματος διεθνούς επιτροπίας με χώρες όπως η Ισπανία, που έχουν ήδη αναγνωρίσει τον Γκουαϊδό ως πρόεδρο. Η Ευρώπη του Σάντσεθ, του Κώστα και όλων αυτών των σοσιαλδημοκρατών που φιγουράρουν πρώτοι και καλύτεροι στο ονομαζόμενο προοδευτικό μέτωπο που θέλετε να φτιάξετε στην Ευρώπη, αυτοί είναι οι πρώτοι που έτρεξαν να στηρίξουν το πραξικόπημα των Αμερικάνων στη Βενεζουέλα μαζί με το Λαϊκό Κόμμα, τους Νεοφιλελεύθερους, τους άλλους φασίστες και ακροδεξιούς της περιοχής. Έτσι ξεκινάει η πρόοδός σας, με ανοιχτές επεμβάσεις στα εσωτερικά χωρών. Πρόκειται για πραγματική πρόκληση από την κυβέρνηση για προσβολή στα χιλιάδες θύματα των υπεριαλιστικών επεμβάσεων, των πολέμων που έχουν εξαπολύσει η ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, σε βάρος και των λαών των Βαλκανίων, της Μέσης Ανατολής αλλού. Είναι πρόκληση την ίδια στιγμή που κάθε κίνηση του ΝΑΤΟ προστιθέμενη στην προηγούμενη του επιβεβαιώνει ότι ετοιμάζεται και για στρατιωτικές πολεμικές συγκρούσεις. Πόση ασφάλεια μπορούν να νιώθουν οι λαοί στα Βαλκάνια από την ενίσχυση αυτών των σχεδιασμών, όταν οι τελευταίες στρατιωτικές ασκήσεις του ΝΑΤΟ με δεκάδες χιλιάδες στρατιωτών, με τη συμμετοχή και της Ελλάδας, παραπέμπουν ουσιαστικά σε πολεμική προπαρασκευή? Ποια σταθερότητα εξασφαλίζεται με το ΝΑΤΟ να διακηρύττει ότι ετοιμάζει τα λεγόμενα 4-30, δηλαδή δυνάμεις ταχείας επέμβασης σε διάταξη μάχης? Ποια ειρήνη εξασφαλίζεται για τους λαούς με το δόγμα για το πρώτο πυρηνικό πλήγμα του ΝΑΤΟ? Τι σώη σταθερότητα είναι αυτή που εξασφαλίζεται σε μια περίοδο που ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση ανοίγουν ζητήματα αλλαγής συνόρων στα Βαλκάνια, όπως μεταξύ Σερβίας, Κωσυβοπέδιου, Αλβανίας, επιβεβαιώνοντας ότι οι διευθετήσεις που φέρουν τη σφραγίδα τους είναι εξ αρχής ναρκοθετημένες και προετοιμάζουν τις επόμενες κρίσεις και εντάσεις? Σε αυτούς τους σχεδιασμούς εντάσσεται και η Συμφωνία των Πρεσπών. Γι' αυτό και εμπεριέχει ολοζώντανα τα σπέρματα του αλυτρωτισμού, όπως αυτά που άνοιξαν τον κύκλο του αίματος στα Βαλκάνια και που δεν λέει να κλείσει. Την ασφάλεια που εγγυώνται το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση την έχουν δοκιμάσει στο πετσί τους οι λαοί των Βαλκανίων με το διαμελισμό της Ιουγκοσλαβίας, τη διαρκή υποδάβληση μειονοτικών και εθνικιστικών ζητημάτων, τη συγκρότηση κρατών προτεκτοράτων,
τη δημιουργία τεράστιων βάσεων πολεμικής εφόρμησης στην περιοχή όπως το Κωσυφοπαίδιο. Τη σταθερότητα του ΝΑΤΟ την έχει δοκιμάσει και ο ελληνικός λαός στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στη διαρκή αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων με τις ευλοκίες αυτής της Ιμπεριαλιστικής Συμμαχίας που δεν αναγνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο. Αυτή τη σταθερότητα τη δοκιμάζει και με την άλλη σύμμαχο, την Αλβανία, που η αστική της τάξη συνεχίζει τις προκλήσεις στο πλαίσιο του μεγαλοειδεατισμού της για τη Μεγάλη Αλβανία. Ο οδηγός της κυβέρνησης για τους ρόλους που αναλαμβάνει δεν είναι η ασφάλεια για το λαό και οι σχέσεις αλληλεγγύης με τους γειτονικούς λαούς, αλλά η γεωστρατηγική αναβάθμιση της εγχώριας άρχουσας τάξης, η αναζήτηση νέων πεδίων κερδοφορίας για τα συμφέροντά της. Και αυτός ο στόχος που περιγράφεται από τις πομπόδεις εκφράσεις των διαφόρων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ περί Ελλάδας ηγέτιδας δύναμης στα Βαλκάνια, αντικειμενικά κουβαλάει την εμπλοκή σε αυτούς τους ημεριαλιστικούς σχεδιασμούς, αποτελώντας την άλλη όψη βέβαια της αντιλαϊκής επιδρομής στην εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα με όλους αυτούς τους αντιλαϊκούς νόμους που είναι εν πλήρη ισχύ των μνημονίων. Για να τα δούμε όλα αυτά πιο αναλυτικά και συγκεκριμένα. Γιατί πραγματικά ο κατήφορός σας δεν έχει δυστυχώς πάτο. Νέες αμερικανοατοικές διευθετήσεις έχει αναλάβει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μόλις τελειώσει με τη Βόρεια Μακεδονία και την ένταξή της στο ΝΑΤΟ. Άλλωστε, οι τροχιοδεικτικές βολές που έριξε για μοντέλο πρεσπών στη διευθέτηση του Κυπριακού η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό αποσκοπούν. Το σχόλιο που έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Κύπριο Πρόεδρο την προηγούμενη εβδομάδα δεν ήταν καθόλου τυχαίο. Οι δηλώσεις του στην ουσία παραπέμπουν ευθέως σε πιο ενεργή παρέμβαση του αμερικανονατοϊκού παράγοντα στις διαπραγματεύσεις, όπως ακριβώς έγινε και με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγήσει σε μεγάλες περιπέτειες στον κυπριακό λαό, καθώς δεν είναι δυνατόν αυτοί που υπέθαλψαν την τουρκική εισβολή και ανέχονται εδώ και 45 χρόνια την τουρκική κατοχή να είναι παράγοντας μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό. Αυτό άλλωστε αποδεικνύει και η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της οποίας διαιωνίζεται επίσης το πρόβλημα και αναζητείται διχοτομική λύση στην ουσία δύο κρατών. Το παζάρι για το Κυπριακό είναι μέρος του παζλ των διευθετήσεων στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, που αποτελεί μαγνήτη γεωπολιτικών και επενδυτικών σχεδίων και ανταγωνισμών. Και εδώ η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αναλαμβάνει αποστολές για την υπεράσπιση και προώθηση αυτών των συμφερόντων. Πλήρως στρατευμένη στον ατοϊκό στόχο για διατήρηση της Τουρκίας στο δυτικό στρατόπεδο και για ανάσχεση της ρώσικης επιρροής στην ευρύτερη περιοχή, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί αναβαθμισμένο ρόλο για το ελληνικό μεγάλο κεφάλαιο σε μια περιοχή όπου διασταυρώνονται ανταγωνιστικά σχέδια σε μέτωπα όπως αυτό της Συρίας και συνολικότερα της Μέσης Ανατολής. Επιδίωξή της είναι να προχωρήσει ο αμερικανονατοϊκός σχεδιασμός και μέσα από εκεί να κατοχυρώσει το ρόλο του προτιμόμενου εταίρου των ΗΠΑ στην περιοχή. Σε αυτή την κατεύθυνση η Ελλάδα αναλαμβάνει ενεργό ρόλο, όπως φάνηκε και στην 5η Σύνοδο Κορυφής των Μεσογειακών Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έγινε πριν 10 περίπου μέρες στην Κυπριακή Πρωτεύουσα, ιεραρχώντας μεγάλα σχέδια στο στρατηγική σημασία κλάδο της ενέργειας. Θυμίζουμε ότι τα μονοπόλια Γαλλίας και Ιταλίας διατηρούν δικαιώματα έρευνας και εξόρυξης στην Κυπριακή ΑΟΣ και επομένως εμπλέκονται άμεσα στο σχεδιασμό και στο παζάρι για τον τρόπο και το δρόμο διοχέτευσης του φυσικού αερίου στις αγορές. Έτσι, καθόλου τυχαία, στη διακήρυξη της Λευκωσίας που εγκρίθηκε,
Τονίζεται ότι ο στόχος της ενεργειακής ασφάλειας παραμένει κυρίαρχη σημασίας και αναγνωρίζεται ότι η περιοχή της Δυτικής και Ανατολικής Μεσογείου αποτελεί στρατηγική σημασίας διάδρομο για την προμήθεια αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας μέσω υποδομών αερίου όπως ο αγωγός EastMed. Είναι περισσότερο από βέβαιο ότι η διευθέτηση του Κυπριακού στη βάση των διχοτομικών λύσεων που βρίσκονται σταθερά πάνω στο τραπέζι είναι ψηλά στην ατζέντα των Αμερικανοατοικών, με το βλέμμα στραμμένο και στις αξιώσεις της Τουρκίας να κατοχυρώσει αυξημένο ρόλο στην εκμετάλλευση και μεταφορά υδρογονανθράκων της Ανατολικής Μεσογείου. Γι' αυτό άλλωστε προωθείται η μεγαλύτερη εμπλοκή του ΝΑΤΟ στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, προκειμένου να αποτελέσει ομπρέλα σε ένα μελλοντικό σύστημα ασφαλείας στην Κύπρο που θα διευκολύνει την διευθέτηση του Κυπριακού. Από αυτή την άποψη, δεν μας ξαφνιάζει το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση εξελίσσεται σε κρίκο για τη στενότερη συνεργασία ΝΑΤΟ-Κύπρου και την ενεργότερη παρουσία της Ιμπεριαλιστικής Συμμαχίας στην περιοχή, διαθέτοντας για αυτόν τον σκοπό και στρατιωτικές υποδομές, βάσεις και μέσα. Παραπέρα, το γεγονός ότι η Συμφωνία των Πρεσπών πλασάρεται από την κυβέρνηση και όλους τους εταίρους της ως πρότυπο για άλλες διευθετήσεις προειδεάζει και για εξελίξεις εκτός από το Κυπριακό και στο παζάρι της Σερβίας με τους αλβανόφωνους του Κωσυφοπεδίου, που σύντομα φαίνεται ότι θα μπει στην τελική του φάση. Ήδη τα σενάρια για ανταλλαγή εδαφών βρίσκονται πάνω στο τραπέζι, με κίνδυνο να ανοίξει ο ασκός του Αιώλου και για άλλες αλλαγές συνόρων στην περιοχή, όχι χωρίς εντάσεις και διενέξεις, με τον κίνδυνο να γενικευτούν. Εύθραυστη είναι, για παράδειγμα, η κατάσταση και στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ένα κράτος μοσαϊκό, όπου ήδη το σέρβικο στοιχείο διεκδικεί μεγαλύτερη αυτονομία. Ταυτόχρονα, η ενίσχυση του αλβανικού στοιχείου κουμπώνει με το σχέδιο της Μεγάλης Αλβανίας, το οποίο σιγοντάρεται τουλάχιστον από τις Ηνωμένες Πολιτείες και προχωρά ήδη με την κατάργηση συνόρων ανάμεσα σε Αλβανία και Κόσοβο. Θυμίζουμε ότι η προώθηση του νατοϊκού σχεδιασμού με τη Συμφωνία των Πρεσπών είχε τη σφραγίδα και των εκεί αλβανικών κομμάτων που συγκυβερνούν με το σοσιαλδημοκράτη ΖΑΕΦ. Τόσο η κατάσταση στη μελλοντική Βόρεια Μακεδονία, όπου διατηρούνται τα σπέρματα λυτρωτισμού εθνικισμού, όσο και ο αλβανικός μεγαλοειδατισμός μπορούν ανά πάσα στιγμή να αξιοποιηθούν ενεργά στο πλαίσιο αυτών των σχεδίων και των ανταγωνισμών, όπως έχει γίνει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Η Ελλάδα, ως ο γεωπολιτικός μεντεσές των ΗΠΑ στην περιοχή, έχει αναλάβει ρόλο να συμβάλλει καθοριστικά ώστε όλες οι χώρες και οι λαοί τους να μπουν στη στρούγκα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι χώρες που δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ στην περιοχή είναι η Σερβία, που διατηρεί όμως και ισχυρούς δεσμούς με τη Ρωσία, αλλά συνεργάζεται και με το ΝΑΤΟ, ενώ σταθερός στόχος είναι να ενταχθεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, που είναι εκτός ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Μαυροβούνιο, που είναι στο ΝΑΤΟ αλλά όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και η Αλβανία. Αυτό όμως που παρουσιάζεται από την κυβέρνηση ως το νέο Ελντοράντο για τους επιχειρηματικούς ομίλους, που θα φέρει τάχα ευημερία και ασφάλεια στα Βαλκάνια με εγγυητές ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, κρύβει στην πραγματικότητα πολύ μεγάλους κινδύνους και για τον ελληνικό και για τους άλλους λαούς. Η δήθεν σταθερότητα και ασφάλεια του ΝΑΤΟ είναι απάτη, αν παρατηρήσει κανείς την όλο και μεγαλύτερη πολεμική προετοιμασία με τα τεραστίων διαστάσεων γυμνάσια που περικυκλώνουν τη Ρωσία, με το νατοϊκό δόγμα για το πρώτο πυρηνικό πλήγμα, με τη λεγόμενη αντιπυραυλική ασπίδα, με τη μετατροπή του ΝΑΤΟ ή των αυτοτελών στρατιωτικών δομών που αναπτύσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι οι μονάδες ταχείας επέμβασης, σε παγκόσμιους χωροφύλακες. Η πείρα από τον βρώμικο ρόλο των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Βαλκάνια και προπάντων το σύγχρονο νατοϊκό δόγμα που κρατά αναμένο το φυτίλι σε όλη την περιοχή,
πρέπει να αποτελέσει κριτήριο για το λαό μας, για την ανάπτυξη και της αντιμπεριαλιστικής πάλης ενάντια στην εμπλοκή της Ελλάδας σε επικίνδυνους σχεδιασμούς. Κυρίες και κύριοι, οι ανταλλαγές επισκέψεων με τον Ερντογάν στην Αθήνα το Δεκέμβρη του 2017 και τον Τσίπρα στην Κωνσταντινούπολη μόλις προχτές διαφημίστηκαν πάρα πολύ. Οι κυβερνητικές εφημερίδες φιλοξένησαν και τότε και τώρα τίτλους για καθαρές κουβέντες με στόχο τη συνεννόηση. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μιλούσαν και μιλάνε για κάποιο ξεκίνημα νέο στις σχέσεις των δύο χωρών, για ιστορική επίσκεψη και άλλα σχετικά. Η πραγματικότητα όμως διαψεύδει κάθε φορά αυτή την κυβερνητική προπαγάνδα. Σας θυμίζουμε, γιατί εμείς δεν το ξεχνάμε, ότι ο Ερντογάν εδώ από την Αθήνα επανέφερε τη θέση για αναθεώρηση της συνθήκης της Λοζάνης, η οποία αποτελεί τη βάση του καθορισμού των συνόρων ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία και την ευρύτερη περιοχή. Υπερασπίστηκε τη στρατηγική των γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο, την κατοχή της Κύπρου, αναβαθμίζοντας συνολικά τις διεκδικήσεις της τουρκικής αστικής τάξης. Έκτοτε τα επαναφέρουν με κάθε ευκαιρία. Η κυβέρνηση κρύβει την αλήθεια, όπως έκαναν οι κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, χρησιμοποιώντας μάλιστα τις ίδιες μεγαλοστομίες περί διπλωματικής ικανότητας, με τις κουμπαριές, τις ζεμπεκές, ως μέσα επίλυσης σοβαρών προβλημάτων, σκεπάζοντας όλοι μαζί τις βαθύτερες αιτίες, επιδιώκοντας να εξαφανίσουν τις στοχεύσεις, τις ευθύνες των αρχουσών τάξεων της περιοχής, το ρόλο των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Οι τουρκικές παραβιάσεις συνοριακών γραμμών και οι εντάσεις που προκαλούνται δεν είναι περιστασιακές. Είναι αποτέλεσμα σχεδιασμού, έχουν συνέχεια και κλιμάκωση, λειτουργούν σωρευτικά και αποτελούν εφαλτήριο για νέες κρίσεις. Όσο και αν προσπαθούν να μας κάνουν να ξεχάσουμε, δεν το καταφέρνουν, γιατί διατηρούνται ατόφια στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού και η τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 και οι κρίσεις του 1976 και 1987 που προκλήθηκαν από τις έρευνες τότε του Χώρα και του Σεισμίκ αντίστοιχα για κοιτάσματα πετρελαίου σε θαλάσσιες περιοχές που οι ελληνικές κυβερνήσεις θεωρούν ως μέρος της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και η κρίση των ημείων το Γενάρη του 1996 που έφερε τις δύο χώρες στα πρόθυρα πολεμικής σύγκρουσης, τότε που ο Πρωθυπουργός Σιμίτης είπε εκείνο το περιβόητο «ευχαριστούμε τη ΣΥΠΑ», οι οποίες ανέλαβαν μάλιστα και διαμεσολαβητικό ρόλο τότε που οδήγησε ευθύς αμέσως στις απαράδεκτες συμφωνίες της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ με την τουρκική κυβέρνηση, μιλώντας για νόμιμα και ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο, όσο και μετά για εκρεμείς συνοριακές διαφορές μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Πρόκειται για σημαντική πείρα που συνδέεται και με τις σημερινές εξελίξεις και με την επόμενη μέρα. Πολύ περισσότερο που η αμερικανονατοϊκή παρέμβαση έχει στόχο ένα νέο συμβιβασμό για τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου και των κυπριακών θαλάσσιων ζωνών. Οι μύθοι που καλλιεργεί ο ΣΥΡΙΖΑ και τα διάφορα παπαγαλάκια του για τη συμφωνία των Πρεσπών και οι πανηγυρισμοί περί ειρήνης σταθερότητας στα Βαλκάνια μετά την ένταξη της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ καταρρύπτονται από την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή, τα παζάρια για την αλλαγή συνόρων. Διαψεύδονται και από την πορεία των σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας, οι οποίες είναι μέλη του ΝΑΤΟ από το 1952 και επιπλέον συνεργάζονται για την ενταξιακή διαδικασία της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν συνάψει πολλές συμφωνίες προς όφερος των καπιταλιστών, εκατέρωθεν και των δύο πλευρών, αλλά οι εντάσεις διαιωνίζονται. Και αυτά είναι επίσης συγκεκριμένα, παρότι θέλουν να μας κάνουν να τα ξεχάσουμε ή έστω να τα υποβαθμίσουμε ως προβλήματα, ως ζητήματα. Παραμένει το casus belli σε περίπτωση που η Ελλάδα επεκτείνει την αιγιαλίτιδα ζώνη, τα χωρικά ύδατα από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Διεθνούς Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982. Χιλιάδες τουρκικές παραβιάσεις σημειώνονται
για πολλά χρόνια μέχρι σήμερα. Το ποιοτικό στοιχείο είναι η συνεχής διαχρονική αμφισβήτηση και παραβίαση των συνόρων και οι εντάσεις που αυτές προκαλούν ανάλογα με τη χρονική συγκυρία, τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, το χαρακτήρα του περιστατικού και των κινήσεων των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, το επίπεδο επικινδυνότητας κάθε εμπλοκής, τον κίνδυνο ατυχήματος και τόσα άλλα. Μας προειδοποιούν επίσης οι δεκάδες τουρκικές ναύτεξη ΝΟΤΑΜ, με τις οποίες ανακοινώνεται η δέσμευση εναέριου ή θαλάσσιου χώρου της Ελλάδας ή της Κύπρου για στρατιωτικές ασκήσεις, για έρευνες, για γεωτρήσεις, για υδρογονάνθρακες. Οι κινήσεις αυτές έχουν αναβαθμιστεί το τελευταίο διάστημα, όπως δείχνει και το πέρα δόθε του ερευνητικού πλοίου Μπαρμπαρός και του γεωτρύπανου Πορθητής, και αυτό μπορεί να αποτελέσει πηγή εντάσεων που ξεπερνούν τα καθιερωμένα. Η κατάσταση περιπλέκεται με τη συμφωνία που έχει συνάψει η τουρκική κρατική εταιρεία πετρελαίου με τις αρχές του ψευδοκράτους για τη διεξαγωγή σχετικών ερευνών. Σε αυτά προστίθονται και διάφορες δηλώσεις Ερντογάν, στελεχών της κυβέρνησης και της αστικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας για γαλάζια πατρίδα, τις απειλές χρησιμοποίησης στρατιωτικών δυνάμεων, οι παρεμβάσεις στη Θράκη. Παράλληλα με αυτά τα γεγονότα, σημειώνονται επεμβάσεις του τουρκικού κράτους στην ευρύτερη περιοχή. Και αυτό επίσης δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Εκτός από την Κύπρο, κάνει στρατιωτικές επιχειρήσεις και διατηρεί βάσεις στη Συρία και σήμερα ετοιμάζεται για στρατιωτική επέμβαση στο Μαμπίζ, απειλώντας τον κούρδικο πληθυσμό. Διατηρεί 15 στρατόπεδα του τουρκικού στρατού στο βόρειο Ιράκ, που επιχειρεί εντός της χώρας. Έχει στρατιωτικές βάσεις στη Σομαλία κοντά στον στρατηγική σημασία κόλπο του Άντεν και τα στενά στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Ινδικό Ωκεανό. Έχει βάσεις στο Κατάρ με 5.000 στρατιώτες και εγκαταστάσεις για πολεμικά πλοία και αεροσκάφη και άλλα. Προσβλέπει σε βάσεις στο Σουδάν. Η τουρκική παρουσία στα Βαλκάνια αναβαθμίζεται οικονομικά, πολιτικά, στρατιωτικά στην Αλβανία, στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, στη Βοσνία, Ερζεγοβίνη και αλλού. Και όλα αυτά δεν είναι ούτε fake news, ούτε είναι γενικά πολεμικές επιχειρήσεις ή στρατιωτικές βάσεις από αέρος ή μέσω ηλεκτρονικών απλά συστημάτων. Είναι και με στρατό και με ενεργή παρουσία σε αυτές τις χώρες μάλιστα. Για χώρα μέλος του ΝΑΤΟ δίπλα στην Ελλάδα. Το ίδιο βέβαια αντίστοιχα επιδιώκει από ό,τι φαίνεται να προωθήσει και η ελληνική κυβέρνηση και η Ελλάδα. Ο στόχος για τη μετατροπή της Τουρκίας σε ενεργειακό κόμβο προωθείται τόσο σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μεταφορά του αζέρικου φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω του ΤΑΠ, όσο και με τη Ρωσία με τον αγωγό Turkish Stream. Ενισχύεται η οικονομική συνεργασία της Τουρκίας επίσης με την Ρωσία. Ολοκληρώθηκε το χτίσιμο του τουρκικού πυρηνικού σταθμού Ακούγιου και συνάμα μέσα από αντιθέσεις παρεμβαίνουν από κοινού στις εξελίξεις στη Συρία. Ταυτόχρονα έχει συμφωνηθεί η αγορά του ρώσικου πυραυλικού συστήματος S-400 που έχει προκαλέσει την αντίδραση του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ, με τις οποίες η Τουρκία διαπραγματεύεται την αγορά των σύγχρονων αεροσκαφών F-35 και στο παζάρι έχει μπει η απόκτηση του αμερικάνικου πυραυλικού συστήματος Patriot. Οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις είναι παραδοσιακές και έχουν χρησιμοποιηθεί ως αιχμή κατά της τότε Σοβιετικής Ένωσης, αλλά τα τελευταία χρόνια οξύνονται οι αντιθέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες. Οι ρωσοτουρκικές σχέσεις, η στήριξη των ΗΠΑ στους Κούρδους της Συρίας και ο εξοπλισμός των μονάδων υπεράσπισης του λαού, όπως λέγονται, έχουν οδηγήσει σε νέες αντιπαραθέσεις. Οι λαοί βέβαια δεν μένουν με σταυρωμένα χέρια. Την κατεύθυνση της πάλης της δείχνουν η θέση μας. Και αν τα λέμε αυτά, είναι για να δούμε όλο το γεωστρατηγικό παιχνίδι, να δούμε το σύνολο των αντιθέσεων, να δούμε πού εντάσσεται αυτή η στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία με πολύ γρήγορα βήματα προωθήθηκε αυτά τα 4 τελευταία χρόνια που η κυβέρνηση της δίθεν αριστεράς είναι στην εξουσία, και να
ο λαός μας να αποφασίσει και να γίνει βασικό κριτήριο στην πάλη του. Για παράδειγμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχουν εκφράσει από κοινού την έντονη ανησυχία τους για τις εξελίξεις και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Βαλκάνια και έχουν εναντιωθεί σε κάθε περίπτωση θερμής πολεμικής εμπλοκής. Έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους σε παραβιάσεις συνόρων στο Αιγαίο και την αμφισβήτηση διεθνών συνθήκων που έχουν καθορίσει τα σύνορα. Το ΚΚΕ και το ΚΚΕ Τουρκίας υποστηρίζουν τη θέση για μία αλλαγή των συνόρων και των συνθήκων που τα καθορίζουν και παλεύουν για απεμπλοκή των δύο χωρών από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, για επιστροφή των στρατιωτικών δυνάμεων από νατοϊκές και άλλες ιμπεριαλιστικές αποστολές εκτός συνόρων. Απαιτούν να φύγει το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο. Και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τους Τούρκους κομμουνιστές, για τον τούρκικο λαό που αγωνίζεται στις συνθήκες μιας κυβέρνησης Ερντογάν. Οι λαοί της Τουρκίας και της Ελλάδας, όπως και όλοι οι λαοί των Βαλκανίων, δεν έχουν να μοιράσουν τίποτε μεταξύ τους. Έχουν συμφέρον να διεκδικήσουν να ζουν ειρηνικά, να παλεύουν για το κοινό τους μέλλον, για την κατάργηση τελικά οποιασδήποτε εκμετάλλευσης και βαρβαρότητας. Η πείρα έχει αποδείξει ότι η συμμετοχή των χωρών μας στο ΝΑΤΟ, η επέκταση αυτού του στρατιωτικού υπεριαλιστικού κέντρου σε όλη την περιοχή, στρέφεται κατά των λαών και της ειρήνης και τα κομμουνιστικά, τα εργατικά κόμματα, τα πραγματικά αντιπεριαλιστικά φιλιρινικά κινήματα συνεχίζουν την πάλη τους για την αποδέσμευση των χωρών μας από το ΝΑΤΟ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διακρατική ένωση του κεφαλαίου και γίνεται συνεχώς επικίνδυνη για τα λαϊκά συμφέροντα. Όλα αυτά είναι τα κόμματα, είναι κατά της ένταξης νέων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υποστηρίζουμε το δικαίωμα του κάθε λαού να αγωνίζεται για την αποδέσμευση από αυτές τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις, στόχο βέβαια που όπως ξέρετε παλεύει διαχρονικά και με συνέπεια το ΚΚΕ. Απευθυνόμαστε από κοινού στους λαούς όλων των χωρών της περιοχής. Τους καλούμε να δυναμώσουν τον αγώνα κατά αυτού του συστήματος που γεννά οικονομικές κρίσεις, φτώχεια, ανεργία, προσφυγιά, μορφωτική πολιτιστική υποβάθμιση, επεμβάσεις και ιμπεριαλιστικούς πολέμους. Καλούμε σε ενίσχυση των προσπαθειών, σε ενότητα της εργατικής τάξης, σε κοινωνική συμμαχία με όλα τα καταπιεζόμενα από τα μονοπόλια λαϊκά στρώματα, για να αναπτυχθεί η πάλη για την εργατική εξουσία που στις μέρες μας είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ. Αυτή είναι η γνήσια πατριωτική και βαθιά διεθνιστική στάση των κομμουνιστών, των εργαζομένων, των λαών της περιοχής. Οι εργαζόμενοι πρέπει να κάνουν κριτήριο επιλογής και στάσης όλες αυτές τις εξελίξεις. Να δουν ταυτόχρονα ότι γύρω από αυτά τα καυτά ζητήματα υπάρχει η απόλυτη σύγκληση ανάμεσα σε όλα τα αστικά κόμματα εδώ μέσα. Ότι μπροστά σε αυτές τις επιδιώξεις που μυρίζουν μπαρούτι γίνονται σκόνη οι κόκκινες γραμμές, οι κάλπικοι διαχωρισμοί μεταξύ προόδου και συντήρησης που υψώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Να γίνει κριτήριο για ανθρώπους που νιώθουν αριστεροί, προοδευτικοί, ριζοσπάστες, δημοκράτες. Αυτή η άθλια προσπάθεια εξοραϊσμού των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών από την κυβέρνηση. Ο ρόλος στρατολόγου που αναλαμβάνει για να εγκλωβιστούν όχι μόνο ο δικός μας λαός, αλλά και άλλοι λαοί γύρω-τριγύρω στο ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δυναμώσει το ρεύμα αντίθεσης στην εμπλοκή της χώρας σε αυτούς τους σχεδιασμούς. Σε συμπόρευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, τη μόνη πολιτική δύναμη που παλεύει πραγματικά σε αυτή την κατεύθυνση, καθαρά και εξάστερα. Με όλα αυτά, είναι φανερό βέβαια ότι σήμερα καταψηφίζουμε, λέμε ένα πελώριο όχι στην ένταξη της γειτονικής χώρας στον στρατιωτικό, πολεμικό, δολοφονικό οργανισμό, μηχανισμό του ΝΑΤΟ.